Επίσης πάμε στον κύριο Θανάση Μακροδημήτρη, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος Λαβρεωτικής. Κύριε Μακροδημήτρη, εσείς τι πληροφορίες έχετε? Καλησπέρα. Δυστυχώς έχουμε κάποιους, έχουμε λιγάκι αέρα εδώ πέρα και η φωτιά επεκτείνεται. Σε ποια περιοχή βρίσκεστε, κύριε Μακροδημήτρη? Είστε στο Μαρκάτι, ή σε κάποια άλλη περιοχή? Στο Μαρκάτι είναι. Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις δίνουν πραγματικά μάχη για την κατάσταση της φωτιάς. Έχει δοθεί εντολή εκένωσης οικισμών Μαρκάτης Κερίνα, Δημουλάκη και Άγιος Κωνσταντίνος Καμάριδας. Άρα έχει και για τον Άγιο Κωνσταντίνο έχει δοθεί? Ναι, και για τον Άγιο Κωνσταντίνο. Επειδή βλέπαμε και στο σχεδιάγραμμα πριν και στο χάρτη... Κύριε Μακροδημήτρη, εκτός από τη Σιντερίνα, το Μαρκάτι και τον Άγιο Κωνσταντίνο, άλλη μια περιοχή την οποία, συγχωρήστε μας, αλλά έκανε διακοπές η σύνδεση και δεν ακούσαμε την τέταρτη περιοχή, κύριε Μακροδημήτρη. Είναι Μαρκάτι, Δημουλάκη, Σιντερίνα και Άγιος Κωνσταντίνο. Δημουλάκη, λοιπόν. Το Δημουλάκη είναι ο νέος οικισμός που ακούμε αυτή τη στιγμή ότι έχει σταλεί μήνυμα εκένωσης. Η κατάσταση που επικρατεί τώρα, κύριε Μακροδημήτρη, στην περιοχή ποια είναι? Έχετε προσεγγίσει από ό,τι βλέπω από κοντά το μέτωπο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις? Η κατάσταση είναι λιγάκι δύσκολη γιατί υπάρχουν ισχυροί άνεμοι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τι να σας πω τώρα. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Στο δρυμό έχει φτάσει ή είναι κοντά, είναι ένα χιλιόμετρο που μας λέγανε πριν, είναι δυο χιλιόμετρα? Είναι ακόμα λιγάκι μακριά από το δρυμό, αλλά γίνονται τεράστιες προσπάθειες για να δει υπό έλεγχο η φωτιά. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες. Και τα σπίτια γενικώς βρίσκονται έτσι μέσα σε εκτάσεις σαν και αυτές που βλέπουμε με χαμηλή βλάστηση ή είναι και μέσα σε πευκόφυτα σημεία? Υπάρχουν και σπίτια που είναι μέσα σε πευκόφυτα σημεία. Διότι εδώ βλέπω ότι έχει καημένη η γη, φαίνεται σαν να πέρασε μια χαμηλή φωτιά και να μην έχει κάψει σπίτια ή ψηλά δέντρα, τουλάχιστον όσα βλέπουμε. Μπορεί να σώθηκαν και από τους κατοίκους και από τους πυροσβέστες. Βλέπουμε να επιχειρούν πυροσβέστες τώρα. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες και από τις επίγειες και από τις εναέριες και από εθελοντές και από την πολιτική προστασία του Δήμου. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες. Αυτό έχω να πω μόνο. Αυτή τη στιγμή, κύριε Μακροδημήτρη, το σημείο του μετώπου που σας προβληματίζει περισσότερο και στο οποίο εστιάζετε όλες σας τις προσπάθειες, είναι η κατεύθυνση προς τα πού, δηλαδή προς Άγιο Κωνσταντίνο, προς Σιντερί? Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να δώσουμε, να πούμε ότι αυτό το σημείο είναι πιο δύσκολο. Άγιος Κωνσταντίνο, Σιντερίνα, Δημουλάκη είναι το πιο δύσκολο σημείο. Γιατί αν περάσει από εκεί, καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα υπάρχουν σπίτια, υπάρχουν κατοικίες, υπάρχει και ο δρυμός και θα υπάρχει καταστροφή μεγάλη. Το θετικό πάντως είναι, κύριε Μακροδημήτρη, ότι έχουν τη δυνατότητα από την πρώτη στιγμή μέχρι και τώρα, όπως παρακολουθούμε και εμείς τις εικόνες, να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις μας, έλεγε ο Γιώργος ο πρωτοψάλτης, ο συνάδελφός μας που βρίσκεται στην περιοχή μαζί σας εκεί στο Μαρκάτι, ότι επιχειρούν ήδη 10 αεροσκάφη και ελικόπτερα στην περιοχή. Και το σημαντικό από την εικόνα τουλάχιστον που βλέπουμε είναι ότι έχετε καταφέρει να έχουν καταφέρει οι πυροσβεστικές δυνάμεις να προσεγγίσουν και το σημείο, οι επίγειες εννοώ δυνάμεις, δηλαδή να προσεγγίσουν το σημείο εκεί στην κορυφογραμμή προκειμένου να μην εξαπλωθεί η πυρκαγιά προς τον εθνικό δρυμό. Ναι. Έχετε ακούσει από πού ακριβώς ξεκίνησε ή πώς ξεκίνησε? Έχετε καμία πληροφορία, μπορεί να σας πήρε κάποιος, να σας είπε? Εκτίμηση. Βεβαίως. Το πρωί γύρω στις 9 και 4, από εκεί ήταν ακριβώς, δεν ξέρω την ώρα. Η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου ήταν στην περιοχή Μαρκάτι, τη γέφυρα ΡΑΜ. Και ήταν περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων. Όταν τελειώσανε και πήγαν να φύγουν, ένα άσπρο αυτοκίνητο μάρκα Peugeot 306 με φημέ δάμια πέταξε. Το είδανε, δηλαδή μόλις εκεί πέρα ήταν τα παιδιά ακόμα. Μόλις είχαν ξεκινήσει να φύγουν, πέταξε κάτι πίσω από τους κάδους και αμέσως μετά από μισό λεπτό είδανε την κάπνα. Αμέσως με ειδοποιήσανε. Άμεσα εγώ ειδοποίησα την μεστική υπηρεσία και την πολιτική προστασία του Δήμου και τον Δήμαρχο και ήμασταν εκεί πέρα στο σημείο αμέσως. Άρα, κύριε Μακροδημήτρη, μιλάμε για καταγγελία ξεκάθαρη εμπρισμού, με βάση τουλάχιστον... Μιλάμε για καταγγελία από την υπηρεσία καθαριότητας. Αυτό είδαμε, αυτό μου μεταφέρανε.
Έχουν καταθέσει άνθρωποι, έχουν πάει, ας πούμε, στην αστυνομία να καταθέσουν ότι είδανε κάτι τέτοιο, όχι, να δοθούν τα στοιχεία άμεσα, αυτού του πεζό 200... Τι είπατε, πεζό 205, είπατε ότι ήταν. 306. Ένα πεζό 306. Με τιμέ ντάμια και έφυγε με ηλικιώδη ταχύτητα. Δηλαδή δεν προλάβαν τα παιδιά ούτε την πινακίδα να δουν. Μάλιστα. Άρα αυτό είναι ξεκάθαρος δυστυχώς, τουλάχιστον με βάση τη μαρτυρία των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Πρόκειται δυστυχώς για ξεκάθαρο εμπρισμό. Νομίζω ότι τα σχόλια περιτεύουν για κάτι τέτοιο. Όχι, δεν περιτεύουν. Πάντα αναρωτιέσαι ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν κάτι τέτοιο και τι έχουν στο μυαλό τους. Βλέπουμε τώρα και στην εικόνα που μας στέλνει ο Γιώργος ο Πρωτοψάλτης αυτό που λέγαμε, ότι οι επίγειες δυνάμεις έχουν καταφέρει και έχουν προσεγγίσει, βρίσκονται ουσιαστικά πάνω στο μέτωπο αυτή τη στιγμή, προκειμένου να το περιορίσουν, να το θέσουν υπό έλεγχο. Γιώργο, μας ακούσεις στη γραμμή ακόμη? Ναι, ναι, σας ακούω. Και όπως βλέπετε, επειδή οι άνεμοι είναι ισχυροί και οι ξαφνικές ρηπές δημιουργούν ακόμα προβλήματα, παρά το γεγονός ότι είδαμε ότι είχε καεί η περισσότερη περιοχή και υπήρχε μόνο καπνός, παρόλα αυτά μικρές εστίες και στις δύο πλευρές του χωματόδρομου εδώ που βρισκόμαστε και ανάμεσα από τα σπίτια, γιατί έχει κάποια διάσπαρτες κατοικίες, όπως είδατε και εσείς από την εικόνα που σας μεταφέραμε στην περιοχή. Ξεπηδούν λοιπόν νέες διάσπαρτες μικρές εστίες. Ευτυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως είπαμε, παραμένουν στο σημείο, είναι αρκετά οχήματα. Τουλάχιστον αυτό μπορούμε να δούμε και εμείς και οπτικά. Καθώς, ναι, όπως αντιλαμβάνεστε, Γιώργο, δεν είναι μόνο το ένα μέτωπο το οποίο. Ναι. Επειδή αυτό που βλέπουμε τώρα είναι από τη μία καθησυχαστικό, διότι βλέπουμε ναι, μεν χαμηλή βλάστηση να καίγεται και να μην κινδυνεύουν σπίτια. Βλέπουμε όμως μόλις τώρα, γιατί γύρισε η κάμερα, τη μεγάλη αυτή στήλη καπνού, η οποία είναι πίσω από το βουνό. Δεν έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει πίσω από το βουνό. Δεν έχουμε δει εκεί. Είναι δάσος που καίγεται αυτή τη στιγμή και δημιουργεί αυτό τον τεράστιο καπνό. Τι έχεις καταλάβει, γιατί και τα αεροπλάνα που βλέπουμε να πετάνε δεν ρίχνουν σε εσάς. Επειδή και εμείς έχουμε προσεγγίσει μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο, ακριβώς, μέχρι το σημείο που έχουμε προσεγγίσει και εμείς, δεν έχουμε απόλυτη αίσθηση ακριβώς. Αυτό το οποίο μας μετέφεραν κάτοικοι της περιοχής είναι ότι έχει μετακινηθεί προς μια έκταση δασική, η οποία βρίσκεται στο σημείο το οποίο βλέπετε. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ ανησυχητική προφανώς η εικόνα των πυκνών καπνών, το χρώμα των καπνών και προφανώς. Η έκταση, Γιώργο, πραγματικά, να σου πω δηλαδή, ακριβώς, ότι ξαφνικά δίνει την εντύπωση, δεν ξέρω αν μπορώ να το υπολογίσω από το στούντιο και από αυτό που βλέπω, ότι εδώ μιλάμε για 10 χιλιόμετρα, ξέρω εγώ, 5, 7, πόσα χιλιόμετρα είναι που καίγονται αυτή τη στιγμή με πυκνή. 4 μας είπε πριν ο κύριος Πέπας, κατ' εκτίμηση βέβαια, γιατί και οι άνθρωποι εκτιμώ τώρα και τρέχουν, εγώ, προσπαθούν να βρουν εκτιμώ και εγώ, να και λέω, σημεία, δεν μπορώ προσέγγισης να εκτιμήσω από αυτό που βλέπουμε, αλλά πραγματικά βλέπουμε μεγάλες πολύ καπνό. Ουσιαστικά και η εικόνα του καμένου που έχουμε εδώ στην περιοχή, το σημείο δηλαδή που πέρασε σαν ήδη οι φλόγες και έχει καεί. Είναι αρκετά μεγάλη έκταση για τη χρονική διάρκεια που μιλάμε από την έναρξη της φωτιάς μέχρι και αυτή την ώρα, το οποίο υποδεικνύει ότι πρόκειται για ένα μέτωπο το οποίο προφανώς εκτείνεται σε αρκετά χιλιόμετρα και έκαψε ό,τι βρήκε μπροστά του εδώ στην τοποθεσία του Μαρκάτ και κινείται απειλητικά και προς άλλες τοποθεσίες. Προφανώς, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή μας, το επισήμαναν όλοι οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκονται επιποδός από νωρίς το πρωί. Δεν ξέρω αν, επειδή και εσύ δεν μπορείς να γνωρίζεις τη γεωγραφία προφανώς όλης της περιοχής, όλοι το έχουμε ζήσει καλύπτοντας πυρκαγιές σε εξέλιξη, δεν ξέρω αν οι κάτοικοι σου έχουν δώσει μια εικόνα ή οι πυροσβέστες μια αίσθηση με όποιον έχεις καταφέρει να μιλήσεις. Τι ακριβώς βρίσκεται πίσω από στο σημείο που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή? Και όπως υπογράμμισε και ο Κωνσταντίνος, βλέπουμε πολύ πυκνό καπνό, άρα φαίνεται ότι πρόκειται για έτσι πλούσιο δάσος, για πευκόφυτο ενδεχομένως. Σου έχουν πει αν ο Αγιάς Κωνσταντίνος, αν είναι συντερήν, αν αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε.
Μας μετέφεραν για δασική έκταση και ουσιαστικά και αυτοί εξέφρασαν την ανησυχία τους για το πόσο γρήγορα έφτασε μέχρι εκεί η φωτιά, σύμφωνα με τα όσα μας είπαν. Αυτό το οποίο επίσης όμως είναι ενθαρρυντικό και το οποίο μας μετέφεραν οι κάτοικοι που έχουμε προλάβει να μιλήσουμε όση ώρα βρισκόμαστε εδώ, είναι παρά το γεγονός ότι μιλάμε για ένα μεγάλο μέτωπο το οποίο πολύ γρήγορα επεκτάθηκε, το οποίο ουσιαστικά ακούμπησε τα σπίτια τους. Ήταν τόσο γρήγορη η αντίδραση και η επιχειρήσεις τόσο των εναέριων όσο και των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής στην περιοχή που γλίτωσαν το χειρότερο. Γλίτωσαν το χειρότερο γιατί, πώς μας μετέφεραν, ήταν οικογένειες, είχαν τα παιδιά τους μέσα στα σπίτια. Η φωτιά πολύ γρήγορα εξαπλώθηκε μέχρι και αυτοί να φτάσουν να δουν τι γίνεται. Θεώρησαν ότι δεν θα γλίτωναν από το συγκεκριμένο μέτωπο. Παρ' όλα αυτά, τουλάχιστον η εικόνα που έχουμε όσον αφορά αυτό το σημείο που υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες κατοικίες, είναι ότι οι περισσότερες προστατεύτηκαν από τις επιχειρήσεις της πυροσβεστικής. Τώρα, όσον αφορά το μέτωπο, όπως μπορούμε να δούμε, συνεχίζει να κινείται προς δασικές εκτάσεις. Είναι πάρα πολύ συχνές οι πτήσεις από τα εναέρια μέσα, τα 6 αεροσκάφη και τα 4 ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν στο σημείο και όση ώρα βλέπουμε εμείς αδιάκοπα πραγματοποιούν ρήψεις για να περιορίσουν τις φλόγες. Συνεχίζουν, όπως είπαμε, και κάποιοι κάτοικοι, αλλά με τη συνδρομή των πυροσβεστών που βρίσκονται στο σημείο με λάστιχα, όσο μπορούν με μάνικες να περιορίσουν τις μικρές εστίες που συνεχίζουν να ξεπηδούν, καθώς, όπως σας είπα, οι ρηπές του ανέμου είναι ξαφνικές και πολύ έντονες στην περιοχή. Γιώργο, επιχειρούν, πάρε λοιπόν, μια ανάσα. Και καταφέρουν να τις περιορίσουν. Πάρε μια ανάσα, γιατί είναι δύσκολη δουλειά και για εσάς που βρίσκεστε στο μέτωπο. Πες μας μόνο πριν σε απελευθερώσουμε για λίγο, σε παρακαλώ, τα ονόματα των συναδέλφων με τους οποίους βρίσκεσαι εκεί. Είναι καλό να τα λέμε, γιατί και εσείς δίνετε την δική σας μάχη αυτή την ώρα για να μεταφέρετε όλες τις πληροφορίες, αλλά και την εικόνα που πολλές φορές είναι χίλιες λέξεις. Είμαι με τον Σάβα τον Αηδινίδη και τον κουρφοξυλιώτη τον Χρήστο στο σημείο, να πούμε, και σας μεταφέρουμε αυτή την εικόνα την οποία βλέπετε. Λοιπόν, βλέπουμε και τις ρήψεις από αέρος. Άρα βλέπουμε όμως συνεχώς ότι πηγαίνουν σε αυτό το σημείο που είναι από όπου αναδύεται ο πολύ πυκνός καπνός. Να συνδεθούμε με την κυρία Ελένη Κανελοπούλου, την αντιδήμαρχο Λαβρεωτικής. Κυρία Κανελοπούλου, καλό μεσημέρι. Πείτε μας που βρίσκεστε και τι εικόνα έχετε εσείς αυτή την ώρα για το μέτωπο της φωτιάς. Έχουμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεση. Έπεσε η γραμμή. Είναι γενικό το πρόβλημα και στην περιοχή, όπως πρέπει να πούμε, ενώ τώρα βλέπουμε και ρήψεις νερού, που σημαίνει ότι εκεί πίσω από την κορυφογραμμή είναι το πραγματικό μέτωπο, αν θέλεις, και ενδεχομένως να είναι και μέτωπο υψηλών δέντρων. Πιθανότατα εκεί είναι η πευκόφητη περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου που μας έλεγαν. Μια περιοχή με υψηλότερη βλάστηση από αυτήν που έχουμε δει ότι έχει καεί. Να. Γιατί και φυσικά και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης δεν μπορεί να πάει σε εκείνο το σημείο. Όχι, και ξέρεις, όσοι βρίσκονται, είναι απίστευτη η δουλειά των πιλότων. Είναι εντυπωσιακή αυτή η βήθηση που βλέπουμε τώρα, είναι απίστευτη. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό το έργο τους και πάρα πολύ κρίσιμο σε τέτοιες στιγμές. Βλέπετε πόσο χαμηλά πετάει, ώστε να καταφέρει να προσβάλλει συγκεκριμένο σημείο και να μην εξαπλωθεί η πυρκαγιά. Μας ενημερώνουν ότι έχουμε στη σύνδεσή μας την κυρία Κανελοπούλου, αντιδήμαρχος Λαβρεωτικής. Κυρία Κανελοπούλου, καλό μεσημέρι. Πείτε μας, σας παρακαλώ, σε ποιο σημείο βρίσκεστε εσείς και τι εικόνα έχετε αυτή τη στιγμή για αυτή την εξέλιξη της φωτιάς. Καλό μεσημέρι, βρίσκομαι στον Άγιο Κωνσταντίνο. Η φωτιά έχει φύγει από το Μαρκάτι, όπου γίνονται μικρές ανατοπυρώσεις εκεί. Βρίσκεται στην κορυφογραμμή του λόφου. Κατά περίεργο πράγμα ρίχνουν τα εναέρια και αυτή ξαναφουντώνει. Έχουμε φροντίσει οι κάτοικοι να είναι ασφαλείς. Έχουμε το λεωφορείο του Δήμου για τους κατοίκους. Οι αντιδήμαρχοι είμαστε όλοι παρόντες. Κυρία Κανελοπούλου. Έχει εκενωθεί η περιοχή ήδη. Έχει εκενωθεί. Οι κάτοικοι βρίσκονται αρκετά μακριά από τη φωτιά. Είναι υπόελοχη η κατάσταση. Όμως, για τους ανθρώπους. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Κανελοπούλου, νωρίτερα ο κύριος Μακροδημήτρης και εκείνος άλλος αντιδήμαρχος του Δήμου σας,
μας είπε ότι έχουν δει με τα μάτια τους εργαζόμενοι της καθαριότητας που έκαναν αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στην περιοχή στις 9 και 20 ή και 4 το πρωί, ότι είδαν ένα αυτοκίνητο στην ουσία να προκαλεί εμπρισμό. Έχετε ακούσει και εσείς τέτοιες πληροφορίες? Δεν είμαι ενήμερη, γι' αυτό δεν μπορώ να πάρω θέση. Προφανώς. Αν δεν το έχετε ακούσει, προφανώς. Διότι ήταν ξαφνικό όλο αυτό που μας συνέβη και δεν έχουμε συζητήσει καν. Είσαστε στο πεδίο αυτή τη στιγμή και κάνετε τις προσπάθειές σας. Πάνω σε αυτό που σας είπε ο κ. Μακροδημήτρης. Κυρία Κανελοπούλου, επειδή μας είπατε ότι βρίσκεστε στον Άγιο Κωνσταντίνο, είναι το σημείο, ο οικισμός, όπου όλοι οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης μας έχουν επισημάνει ότι είναι το σημείο που επιχειρείται να μην φτάσει, να μην εξαπλωθεί εκεί η φωτιά. Ναι, να μην φύγει η φωτιά και περάσει στην Εβώ, το ξέρετε. Η εικόνα που έχετε λοιπόν... πλέον η κατάσταση. Η εικόνα λοιπόν που έχετε ποια είναι? Αέρια, απλά από εσάς θέλουμε βοήθεια να έρθουν κι άλλα εναέρια μέσα. Να κρατήσουμε τη φωτιά, να μην φύγει και πάει στην Εβώ. Η φωτιά έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στο Πευκόφι, το μέρος του Αγίου Κωνσταντίνου που μας έλεγαν. Ναι, είναι ακόμη στην κορυφογραμμή και ελαφρώς γλύφει τις πλαγιές του λόφου. Μάλιστα. Εκεί υπάρχουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ναι, έχουν κατευθυνθεί εκεί και δυνάμεις της πυροσβεστικής και δυνάμεις και πυροσβεστικά οχήματα του Δήμου όσο μπορούν να προσεγγίσουν, καθώς και τα εναέρια, αυτά που έχουμε, για προκειμένου να προλάβουμε τη φωτιά. Άρα ο Άγιος Κωνσταντίνος είναι, από ό,τι καταλάβαμε, στην κορυφογραμμή πίσω από το Μαρκάτι, κυρία πίσω Καναλοπούλου. Πίσω από το Μαρκάτι, ναι. Πίσω από το Μαρκάτι, ναι, κάπως έτσι. Πίσω από το Μαρκάτι. Και ακριβώς πίσω από τον Άγιο Κωνσταντίνο η Σιντερίνα και η φωτιά πάει προς τη Σιντερίνα. Α, είναι μετά λοιπόν τον Άγιο Κωνσταντίνο η Σιντερίνα, ναι, 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 γιατί ναι. Εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε περίπου λίγο τη γεωγραφία, ναι, της περιοχής, ναι, και τον κίνδυνο δυτικά για κάθε περιοχή. Έτσι. Και, ναι, το... και ανατολικά, έτσι όπως είμαστε τώρα, ανατολικά είναι η Εβώ. Ούτε θέλουμε να φύγει η φωτιά να περάσει ανατολικά. Καταλάβατε. Σε καμία περίπτωση κανείς δεν θέλει να φύγει η φωτιά, αυτό είναι αυτό σίγουρο. Πέρα, αν μπορείτε κι εσείς, παρακαλούμε. Άρα το Μαρκάτι, θα λέγαμε ότι το Μαρκάτι, η φωτιά έχει περάσει από το Μαρκάτι, έχει κάψει ό,τι έχει κάψει. Όχι, όχι, δεν έχει περάσει ακόμα, δεν έχει μπει στον οικισμό. Α, όχι, εννοώ στην περιφερειακή, εννοώ στα περιφερειακά, στις, ναι, περιφερειακές, ναι, εκτάσεις, οι οποίες έχουν, ναι, χαμηλή, ναι, χαμηλή βλάστηση όμως. Ναι, ναι, δεν είναι... ναι. Άρα, ναι, θα, ναι, λέγαμε ότι το Μαρκάτι δεν κινδυνεύει πια κατά πάσα... Όχι, δεν είναι σίγουρο, κατευθύνεται προς το Μαρκάτι, σας λέω. Ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο Άγιος Κωνσταντίνος που βλέπω ότι γύρω του έχει πευκόφυτες περιοχές ή τέλος πάντων... περιοχές έχει, ναι, με υψηλή βλάστηση. Ναι, ναι, έχει, έχει. Κινδυνεύει. Δυστυχώς, κινδυνεύει βέβαια, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στην κορυφογραμμή, σας λέω, της πλαγιάς. Τα εναέρια ρίχνουν νερό και ενώ προς στιγμή φαίνεται ότι καταπραίνει τη φωτιά, αλλάξε να φουντώνει. Οπότε καταλαβαίνετε. Πνέουν και εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή ισχυροί άνεμοι, κυρία Κανελοπούλου. Ακριβώς, πνέουν και ισχυροί άνεμοι, ναι. Τα σπίτια στην περιοχή, στον Άγιο Κωνσταντίνο, είναι χαμηλότερα από την κορυφογραμμή, ας πούμε, είναι προστατευμένα? Είναι αρκετά κοντά, τα πρώτα σπίτια αρκετά κοντά, γίνονται προσπάθειες προκειμένου να μην καούν σπίτια. Είναι μπλεγμένος δηλαδή ο οικιστικός, τόσο είναι και μέσα στο δάσος, θέλω να πω. Είναι μπλεγμένο δάσος και σπίτια, με αυτή την έννοια, για να καταλάβουμε. Είναι αρκετά κοντά στην πλαγιά του λόφου βρίσκονται σπίτια, αλλά ακόμα δεν έχει πλησιάσει τόσο πολύ κοντά στα σπίτια. Αλλά είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κανελοπούλου. Ήταν η κυρία Ελένη Κανελοπούλου, αντιδήμαρχος Λαβρεωτικής.